Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων έχουν μόλις απεγκλωβίσει την οδηγό του γιοταχή, το οποίο ενώ κατευθυνόταν προς το Βλητεσούδας κατέληξε σε χαντάκι. Το τροχαίο συνέβη λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η οδηγός του γιοταχή έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν. Το ζευγάρι των ηλικιωμένων δεν πρόλαβε να γιορτάσει το Πάσχα. Από την εκτροπή του γιοταχή, οδηγός και συνοδηγός τραυματίστηκαν. Δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τους παρέλαβαν έχοντας τις αισθήσεις τους και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων. Η κυκλοφορία στο ρεύμα από αεροδρόμιο προς Βλήτε διακόπηκε μέχρι τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των δύο τραυματιών στο νοσοκομείο, ενώ οδική βοήθεια απομάκρυνε το γιοταχή. Λίγες ώρες νωρίτερα, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ένας 27χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κάδο απορριμμάτων στο δρόμο της Χρυσοπηγής. Την ίδια στιγμή, τα αυξημένα μέτρα τροχέας παραμένουν σε ισχύ, με σκοπό να κυλήσει ανέμακτα η υπόλοιπη εορταστική περίοδος.